Δημήτρης Καρανάκης, ο οποίος είναι στον πάγκο του Αστέρα Παστίδας, δεν είναι σε αυτόν σήμερα ο Βασίλης Αθανασίου. Καρδιβαλιά με στόχο το Μόσχο, πέρασε η μπάλα, ο Μόσχος ευκαιρία για τον Φίβο, το πλασέ του Μόσχου και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 0-1 για τον Φίβο στο 4ο λεπτό, με σκόρερ τον Μιχάλη Μόσχο, εξαιρετική κάθε την παλιά, ο Μόσχος μόνος απέναντι στον Γιαννούλη κατάφερε να επωφεληθεί από τις κόντρες και να πλασάρει στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν το προβάδισμα στην αναμέτρηση. Με το δεύτερο γύρο, αλλά η τελική βαθμολογία το κόστησε το χαμένο παιχνίδι στο κοινό από τον ΔΕΗ. Άδωμη τη σέντρα. Ο Θάνος είναι ο Λομόναχος, παίρνει την κεφαλιά. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα. Στο ένα. Καρδούλιας κρατάει. Καρδούλιας για τον Γιαννακόπουλο. Γιαννακόπουλος από τα αριστερά. Γιαννακόπουλος για τον Αυγενικού. Αυγενικού μια σέντρα. Κοντρόλ εξαιρετικό από τον Αντώνη Αθανασίου. Παίζει το 1-2. Ευκαιρία ο Αθανασίου. Ο κεφάλας που αποσπά την μπάλα, λέει ο κύριος Αντωνά. Προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Κάθετα ο Αθανασίου. Γιαννακόπουλος αφήνει έξυπνα. Ωραίο ποδόσφαιρο από τον Αστέρα στις τελευταίες επιθέσεις. Ο Αυγενικού με χώρο να σουτάρει. Το δοκιμάζει. Ο κεφάλας λέει όχι. Νέο σουτ του κουλιού. Η μπάλα out. Τελείω Αυγενικού, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, 1-1. Εξαιρετική εκτέλεση, κεφαλιά του Αποστολάτου και ο Γιάννης Αποστολάτος ισοφαρίζει το μάτς. Ένα γκολ που δικαιούται βάσει εικόνα ο Αστέρας μετά το τέρμα που δέχτηκε. Πάνω του παρόλα αυτά βρίσκει τρόπο να γυρίσει για τον Αντώνη Αθανασίου. Αυτός τρώνει στον Καρδούλια και από εκεί στον Θάνο. Η προσποίηση του Θάνου μένει όρθιο, σουτάρει με τα αριστερό, η μπάλα είναι out. Στο 48. Παρακεντρωμένο ο κριτικός για τον κεφάλα. Δεν τελειώνει η φάση. Ένα πλασέ στο δοκάρι. Ευκαιρία. 2-1 offside. Offside ο Αντώνης Αθανασίου. Σωστή υπόδειξη. Σε λίγο θα γίνει και η αλλαγή του Φίβου. Παλιά. Δεν υπάρχει offside. Το πλασέ out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο Χατζησάβα τρέχει, περνάει και έχει απέναντι τον Παϊραχτάρη. Τώρα θα του κάνει την κάθε την παλιά. Ο Παϊραχτάρης θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά του. Ο Παϊραχτάρης περνάει για τον Μόσχο. Είναι ευκαιρία για τον Φίβο. Το πλασέ του Μόσχου δοκάρι out. Στο 76. Αντεπίθεση εξαιρετική. Ο Κιωσέογλου περνάει. Μάλλον θέλει να περάσει. Πλασάρι δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι στο μάτς για τον Φίβο. Στο 91. Ζούρας στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Ζούρας παίζει με τον Παϊραχτάρη. Κάθεται αυτός για τον Μόσχο. Ωραία επιτόπια τρίπλα του Μόσχου. Μουζιούρας. Πέρασε η μπάλα και ο Σέογλου. Γκολ! 1-2 ο Φίβος. Ο Φίβος των 10 ποδοσφαιριστών παίρνει προβάδισμα στην Παστίδα. Όλος ο πάγκος μέσα. Πανηγυρίζουν οι και ανοκίτρινοι. Ένα γκολ το οποίο προέλθε από μια άριστα οργανωμένη επιθετική προσπάθεια. Κοιτάξτε πως πανηγυρίζει ο κεφάλας. Κομβολέ. Πέρασε κεφαλιά από τον Αντώνη Αθανασίου. Τρομερή επέμβαση του Μιχάλη κεφάλα. Είναι απίστευτα δύσκολη η επέμβαση που κάνει ο κεφάλας στο 100. Δεύτερη κίτρινη τώρα στον Σταύρο Γιαννακόπουλο, ο οποίος συνέχισε να διαμαρτύρεται και πήρε δεύτερη κίτρινη από τον διαιτή στα μάτια Ντονά. Στο 115 ο Σταύρος Γιαννακόπουλος θα δει την άκουσα για τα αποβητήρια και θα αφήσει την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Η παρατεταμένη διαμαρτυρία του Σταύρου Γιαννακόπουλου δεν περνάει στον Σταμάτη Αντωνά. Δεν φημίζεται ο Σταμάτης Αντωνάς το ότι κρατάει. Σε τέτοιο επίπεδο τις διαμαρτυρίες στέλνει τον Γιαννακόπουλο στα πόδια. Ο Φίβος έχει κερδίσει περίπου 2,5 λεπτά. Δεν έχει κερδίσει μόνο 2,5 λεπτά, κερδίζει και το αριθμητικό. Την ισορροπία, ναι. Την ισορροπία, αυτή την ισορροπία μετά από πάρα πολύ ώρα. Κάλλη κόκκινη. Στον Αθανασίου για εξύβριση προς την κερκίδα. Κόκκινη απευθείας. Ναι.
Και πάλι τώρα ο Μόσχος θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά του. Μένει όρθιος ο Μόσχος στη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία το πλασέ με τα πόδια ο Γιαννούλης στο 118. Κρατάει την μπάλα. Η σέντρα του για τον Γιωσόγλου, το κοντρόλ του Γιωσόγλου, το πλασέ. Και πάλι ο Γιαννούλης κρατάει όρθιο τον Αστέρα στο 120. Από εδώ να σας αποχαιρετήσουμε αυτή τη συγκινητική αφιέρωση των ποδοσφαιριστών του Φίβου.